Και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μάτι χωρίς περιστροφές και τους συνεργάτες του στην κίνηση Ενεργοί Πολίτες για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης συζήτησης. Πιστεύω ότι δράσεις όπως αυτές, ειδικά όταν δεν γίνονται εφερμό, όταν δεν γίνονται για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων, π.χ. στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων, μπορούν μέσα από το διάλογο, τις προτάσεις, τις συνθέσεις να δώσουν λύσεις σε χρόνια και βλέποντα ζητήματα των σύγχρονων πόλεων αλλά και των σύγχρονων κοινωνιών γενικότερα. Με χαρά ανταποκρίθηκα στη σχετική πρόσκληση. Για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να συμμετέχω στην ομάδα των εισηγητών αυτής της εκδήλωσης που αποτελείται από εκλεκτά μέλη της πόλης μας και με κάποιους από αυτούς έχω συνεργαστεί στο παρελθόν σε συλλογικές ή ατομικές δράσεις όπως με τον γιατρό ψυχίατρο της πόλης μας, τον κύριο Σταύρο Μπουφίδη και τον, επειδή τον ξέρω, τον εξαιρετικό πρώην συνάδελφό μου, αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Γεωργούλη. Υπηρέτησα στην ελληνική αστυνομία για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα 25 από αυτά τα χρόνια τα υπηρέτησα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, τα περισσότερα χρόνια σε υπηρεσίες ασφάλειας. Προσπάθησα, οι πολίτες το έκριναν αυτό ή θα το κρίνουν, με όσο ζήλο μπορούσα να διαθέσω, με εντιμότητα και κυρίως με ανθρωπιά να υπηρετήσω και να εξυπηρετήσω τους πολίτες αυτής της πόλης. Από το Μάρτιο του 2008 που αποστρατεύτηκα μέχρι και σήμερα, χαίρομαι να συμμετέχω σε παρόμοιες, σε παρόμοιες δράσεις ως πολίτης πλέον και για έναν άλλο βαθύτατα προσωπικό λόγο που θα ήθελα και θα μου επιτρέψετε να το μοιραστώ απόψε μαζί σας. Πιστεύω, έτσι νιώθω εγώ, ότι μέσω αυτών των εκδηλώσεων, στις οποίες μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω, μου δίνεται η δυνατότητα να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τους συμπολίτες μου για λάθη και παραλήψεις στη δράση μου για τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους. Τέλος, αποτελεί χαρά και τιμή να απευθύνομαι σε ένα τόσο ενδιαφέρον ακροατήριο, προβληματισμένο ακροατήριο όπως το σημερινό, γιατί είμαι σίγουρος ότι μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα εμπλουτίσω και εγώ ο ίδιος τις απόψεις μου. Η ασφάλεια της πόλης και του πολίτη, η προστασία των ελευθεριών του, των δικαιωμάτων του και των αγαθών του, όπως είναι η ζωή, η τιμή, η περιουσία, είναι πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας και των θεσμοθετημένων δομών της, σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ασφάλεια της πόλης και του πολίτη είναι πλέον καθολικό και επιτακτικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών. Συνιστά ένα κέριο ζήτημα ποιότητας ζωής και βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Αύξηση των ληστείων κατά 473% των διαρρήξεων κατά 535% των μικροεγκλημάτων του δρόμου, επαιτία, πορνεία, πρωτοφολάδες κλπ. Κατά 700%. Αυτά περίπου είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε βάθος δεκαετίας που διενήργησε το Πάντιο Πανεπιστήμιο στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, αν ανησυχήσατε δηλαδή, δεν αφορούν την πόλη μας. Στην Αθήνα διενεργήθηκε η έρευνα, η επιστημονική έρευνα και εκεί τα αποτελέσματα αφορούν το Λεκανοπέδιο. Για να απέχουμε. Και για να το διευκρινίζω, για να, και ανακοινώθηκαν πριν 5 μέρες επίσημα αυτά τα αποτελέσματα που σας ανέφερα. Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, αυτή η κατακόρυφη και τρομακτική αύξηση των εγκλημάτων, τι αποτέλεσμα είχε? Κατακόρυφη αύξηση της ανασφάλειας και της εγκληματοφοβίας των πολιτών σε ποσοστό 95% για τους κατοίκους γύρω από την περιοχή της Ομόνιας και της πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου. 75% για τους κατοίκους γύρω από την πλατεία Βικτωρίας. Αύξηση κατά 90-95% του φόβου από τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών στη γειτονιά τους. Και 65-75% αύξηση του φόβου κλοπής τροχοφόρων του αυτοκινήτου ή του δικύκλου. Η ραγδαία αλλαγή και η απόλυτη μετεξέλιξη του εγκληματολογικού χάρτη της χώρας μας την τελευταία 20ετία, με την εμφάνιση και τη σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του οργανωμένου εγκλήματος, η πληθυσμιακή και κοινωνική ανομοιογένεια,
Ο υπερπληθυσμός των μεγαλοπόλεων σε συνδυασμό με τη φτώχεια και την εξαθλίωση στην οποία οδηγήθηκε η ελληνική κοινωνία κυρίως την τελευταία τριετία, την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και των κρατικών δομών κοινωνικής πρόνοιας, δημιουργούν ένα μείγμα εκρηκτικό και προδιαγράφονται συνθήκες ενός μέλλοντος εφιαλτικού.